Σήμερα είχαμε τα ασφαλιστικά μέτρα για τις δύο απολύσεις. Για τις δύο απολύσεις των δύο συναδέλφων συνδικαλιστών, δηλαδή τη δικιά μου και του Άρη του Μερικενίδη. Εκτιμούμε ότι πήγαμε καλά, αναφέραμε τα επιχειρήματά μας, γνωρίζουν ότι είναι παράνομες οι απολύσεις. Μέχρι την Παρασκευή θα καταστηθούν και τα υπομνήματα. Παράλληλα όμως εμείς καλούμε την Παρασκευή ξανά τον κόσμο σε συγκέντρωση εδώ στα δικαστήρια, διότι έχει προσφύγει και η πλευρά της εταιρείας ασφαλιστικά μέτρα κατά όλων των εργαζομένων και των απολυμένων για την χρήση του ονόματος Μαλαματίνα στις απεργιακές μας διεκδικήσεις. Δηλαδή αυτό που ζητάμε, ζητάμε να εφαρμοστεί το δίκαιο και το νόμιμο. Σήμερα συζητήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή αναστολή των απολύσεων δύο συνδικαλιστικών στελεχών, οι οποίοι μέχρι την τροποποίηση του 1264 με τον νόμο Χατζηδάκη δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία μέρα να είχαν μείνει απολυμένοι. Μιλάμε για μία προδήλως παράνομη απόλυση, η οποία αποδείχτηκε η παρανομία της και μέσα στη δικαστική αίθουσα. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι το αυτονόητο. Να ανασταλούν οι παράνομες απολύσεις, οι οποίες καταπατούν κάθε διάταξη που προστατεύει το συνδικαλιστικό και εργασιακό δικαίωμα. Ζητάμε άμεση επαναπρόσληψη των εργαζομένων, όπως ακριβώς έχει ζητήσει και το Υπουργείο Εργασίας και Επιθεώρηση Εργασίας και η νομική υπηρεσία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχει κανένα πλέον κενό σε όλο αυτό το puzzle διατάξεων το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και οι μειώσεις στους μισθούς ήταν παράνομες. Και η προστασία συνδικαλιστική δεν επεδείχθη ποτέ και ποτέ μα ποτέ δεν τους δόθηκε έστω μία μικρή εναλλακτική να εργαστούν αξιοπρεπώς σε θέσεις ανάλογες των προσόντων και των ικανοτήτων. Όλοι μας φορέσαμε και ήμασταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και είδαμε για ακόμη μια φορά πώς ακριβώς εξελίσσεται το κουβάρι της αλήθειας, το κουβάρι του δίκαιου. Και το δίκαιο και το νόμιμο αποδεικνύεται και από τα λεγόμενα των δικών τους μαρτύρων ότι είναι με εμάς. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε και κάθε μέρα θα τους πονάει και ακόμη λίγο. Ξέρουμε ότι χρειάζεται χρόνος, ξέρουμε ότι χρειάζεται υπομονή, όμως και από τα δύο διαθέτουμε και πιστεύω διαθέτουμε το μεγάλο όπλο που είναι αυτός ο αγώνας, που έχει πάρει εκτάσεις, τολμώ να πω και εκτός συνόρων, είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη που εκφράζεται καθημερινά από χιλιάδες κόσμου. Και κυρίως είναι η αλληλεγγύη που εκφράζεται και από το ίδιο το καταναλωτικό κοινό. Αύριο 10 η ώρα έχουμε γενική συνέλευση έξω από το χώρο της απεργίας για να αποφασίσουμε συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Έχουμε να παρευρεθούμε σαν σωματείο σε πολλές και διάφορες εκδηλώσεις αλληλεγγύης σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Την Παρασκευή εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα κατά από την πλευρά της εταιρείας, κατά όλων των εργαζομένων, κατά και των απολυμένων αλλά και των απεργών για χρήση, για παράνομη χρήση του ονόματος. Θα είμαστε λοιπόν και καλούμε μέσω και αυτής της σημερινής συγκέντρωσης αλλά μέσω και δελτίου τύπου που θα βγει αύριο, καλούμε ξανά τον κόσμο της εργατικής τάξης, καλούμε την κοινωνία να παρευρεθεί όπως σήμερα έδωσε προτερό παρόν, να παρευρεθεί στα δικαστήρια για να λάμψει ακόμη μια φορά και για πολλωστή φορά η αλήθεια. Ήδη και η επιθεώρηση, τα είπε ο δικηγόρος μέσα, τα είπαν οι νομικοί μας σύμβουλοι, ήδη και η επιθεώρηση μας δικαιώνει. Και πιστεύω ότι κάθε μέρα θα προσθέτουμε στη φαρέτρα που έχουμε για να τους κερδίσουμε και ένα όπλο που θα είναι πάλι η αλήθεια και το δίκαιο. Η αλληλεγγύη λοιπόν είναι αυτή που προχωράμε και με αυτήν προχωράμε μπροστά και στο τέλος θα είμαστε σίγουρα νικητές γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει. Μια φωνή! Μια γροθιά!